Γεια σας φίλοι φίλες, είμαι ο Ηλίας και σήμερα θα σας δείξω πώς να βάλετε markers στο Reaper. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάταμε δεξί κλικ, insert marker ή shift M και δίνουμε όνομα στο marker. Shift M. Δίνουμε όνομα στο marker και Shift M δίνουμε όνομα στο marker. Αυτό μας βοηθάει στο να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο κάθε σημείο στο κομμάτι μας. Πατώντας τα νούμερα του πληκτρολογίου, πάμε κατευθείαν στο σημείο που θέλουμε. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που μπορεί να σας βοηθήσει είναι να φτιάξετε regions. Για να φτιάξετε regions, επιλέγετε το σημείο που θέλετε, δεξί κλικ, create region from selection ή shift R. Δεξί κλικ, edit region, το ονομάζουμε και μπορούμε να του βάλουμε και ένα χρώμα. Κάνουμε ομοίως για το επόμενο, Shift R, δεξί κλικ, Edit Region, το ονομάζουμε και του βάζουμε και ένα χρωματάκι. Ομοίως και στο τρίτο σημείο του κομματιού, Shift R, δεξί κλικ, Edit Region και το ονομάζουμε. Και του βάζουμε και ένα χρωματάκι. Επίσης μπορούμε να βάλουμε χρώματα και στα markers. Edit marker. Set color. Edit marker. Set color. Και Edit Marker, Set Color. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε copy-paste από το region με Ctrl-Shift αριστερό κλικ και μας δημιουργεί και καινούριο marker και μας αλλάζει τον αριθμό. Βεβαιωθείτε ότι το έχετε βάλει στην αρχή του μέτρου. Αυτό ήταν ένα επεισόδιο πώς να βάλετε marker στο Reaper. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like. Αν έχετε κάποια πορεία, κάντε comment. Και αν θέλετε να δείτε και άλλα βιντεάκια, κάντε subscribe. Ήμουν ο Ηλίας και χαιρετώ σας.